Καλησπέρα σας παιδιά, Γιώργος εδώ και καλώς ήρθατε στο LEGO Worlds. Αυτό το παιχνίδι βγήκε σχετικά πρόσφατα και υποτίθεται ότι είναι κάτι μεταξύ LEGO και Minecraft και λατρεύω το Minecraft, λατρεύω τα LEGO, οπότε γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Οπότε, έχουμε αυτό το πάκο εδώ πέρα, αν μπορώ να το κοιτάξει λίγο. Α, κοίταμε, αυτός είναι. Έχουμε και κάποιους άλλους χαρακτήρες που μπορούμε να διαλέξουμε. Έχουμε αυτόν. Νομίζω ότι είναι οι ίδιοι αυτοί οι δύο. Και έχουμε και την τύπησα εδώ πέρα. Νομίζω θα πάρω αυτόν όμως. Λοιπόν, όπως είπα, το παιχνίδι είναι πολύ πρόσφατο, οπότε δεν περιμένουμε να έχει και πολλά. Αλλά από όσο έχω δει φαινόταν πάρα πολύ ωραίο και θέλω πραγματικά να το δοκιμάσω. Οπότε για να δούμε τι κόσμο μπορούμε να διαλέξουμε. Α, αυτός φαίνεται καλός. Ας ξεκινήσουμε. Yoohoo! Skyfall! Hit the Skyfall. Booyah! Like a boss! Και είμαι στο κάνιον. Λέει, κουνέμαι και αυτός είναι μινόταυρος. What? Τι κάνει? Μεγάλε. Σε πειράζει? Μπορεί να... παίζω ξύλο με το μινόταυρο. Ουστάρω. Όχι, με κυνηγάει! Α! Πάρτα! Έλα, θα παίξουμε και ξύλο μες στο νερό ρε. Ω Θεέ μου. Εδώ. Yeah! Και τώρα ξεκλείδωσε υποθέτω το χαρακτήρα. Εδώ. Ναι! Αλλά είναι πανάκριβος. Οπότε, πρέπει να βρω λεφτά. Και λεφτά βρίσκουμε... από το να σπάμε πράγματα, υποθέτω. Α, ένας καρχαρίας. Πρέπει να τον βαρέσω. Come on. Δεν έχει σημάδι ο τύπος. Τι είναι αυτό? Ωχ. Κάτσε, γιατί ανέβηκε εκεί πάνω? Και ένα άλογο με κοιτάει περίεργα. Θέλω να δω αν μπορώ να καβαλήσω το άλογο. Πού πήγε το άλογο? Oh, come on. Το ακούω. Ο τύπος από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλός να σκαρφαλώνει βουνά. Να σε. Get over here. Yeah. Και τώρα έχουμε ένα άλογο και μπορούμε να το καβαλήσουμε. Yay. Μπορώ να καβαλήσω άλογο. Και από ό,τι βλέπετε, όποτε συναντάμε κάποιο καινούριο αντικείμενο το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, δηλαδή μας εμφανίζει αυτό το συννεφάκι δίπλα από το χαρακτήρα μας, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να το βρούμε στο μενού κάπου εδώ πάνω. Μισό λεπτό για να σας δείξω. Πώς έγινε? What? Πώς το έκανε αυτό? Κάτσε. Μπορεί να... Κάτσε ακίνητος άλογο. Μου πέσει και το καπέλο. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, οπότε να το βρω που είναι. Εδώ έχουμε... Λοιπόν, να εξηγήσω. Αυτό είναι το inventory, το οποίο είναι άδειο, γι' αυτό δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Εδώ είναι όλοι οι χαρακτήρες που μπορούμε να ξεκλειδώσουμε και που μπορούμε να αγοράσουμε, όπως ο μινόταυρος. Εδώ πέρα έχουμε όλα τα ζώα. Αυτή ήταν μια καμπόησα. Χα, θα την κινήσεις μετά. Εδώ είναι όλα τα ζώα και τα οχήματα. Όλα τα ζώα βασικά που έχουμε βρει και μπορούμε να ξεκλειδώσουμε. Ίδιο εδώ με τα αυτοκίνητα. Αυτά είναι διάφορα χτίσματα που μπορούμε να τοποθετήσουμε στον κόσμο. Προς το παρόν δεν θέλω τίποτα συγκεκριμένο. Αλλά πιστεύω θα φτιάξω κάτι στο μέλλον. Έχουμε εδώ το σετάκι, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Και έχουμε και διάφορα αντικείμενα που μπορούμε να πάρουμε από εδώ. Λοιπόν, επίσης, εδώ πέρα είναι brick building, με το οποίο, αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο. What?
Αυτό είναι τρελό. Κάτσε να πάρω μια καλύτερη όψη. Λοιπόν, από εδώ λοιπόν μπορούμε να διαλέξουμε αν θέλουμε να χτίσουμε έδαφος. Π.χ. εδώ ας δούμε. Μπορούμε να τοποθετούμε τουβλάκια ένα-ένα. Μπορούμε να διαλέξουμε διαφορετικούς τύπους. Αυτό τι είναι, overlap. Α, τέλος πάντων. Έχουμε εδώ πέρα paint, το οποίο υποθέτω μπορείς να τους αλλάζεις χρώματα. Ναι, μπορείς να αλλάζεις χρώματα στα bricks. Εδώ πέρα είναι διάφορες κατευθύνσεις και τέτοια. Λοιπόν, και έχουμε και άλλα μενού εδώ πέρα. Όχι, δεν θέλω να ξαναπάω εδώ, θέλω να πάω από κάτω. Εδώ πέρα μπορούμε να προσθέσουμε πεδιάδα. Βλέπετε. Oh, damn. Wow, ok. Και μπορούμε να κάνουμε διάφορα με την πεδιάδα από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Και έχουμε τίποτα άλλο. Τα options. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε customize τον χαρακτήρα μας. Λοιπόν. Yeah. Βρήκα το κοκαλό ενός δεινόσαυρου. Θέλω να το σπάσω. Έλα τώρα. Πρέπει να το σπάσω. Πρέπει να σπάσω το σκελετό του δεινόσαυρου. Ναι, έτσι μπράβο. Δώσε μου όλα τα λεφτά. Ο δεινόσαυρος ήταν πλούσιος. Όχι και ιδιαίτερα. Αλλά δεν πειράζει. Πάλι και λεφτά. Oh. Οκ. Cowgirl. Damn. Damn, cowgirl. Γύρνα πίσω. Νιώθω μοναξιά σε αυτόν τον κόσμο. Κι άλλα κόκαλα δεινόσαυρου. Σπάσα κόκαλα του δεινόσαυρου. Πολλά κόκαλα δεινόσαυρου. Έλα. Σπάσα τα ρημάδια. Δεν μπορώ να τα σπάσω, είναι πολύ σκληρά για μένα. Αλλά έχουμε ένα τσέστ εδώ. Yeah. Πολλά λεφτά. Μπορώ να ξεκλειδώσω το μινόταυρο τώρα που έχω μαζέψει χρήματα. Μπορώ να ξεκλειδώσω το μινόταυρο. Και... yeah! Τώρα είμαι μινόταυρος. Γουστάρω. Κοίταξε με άλογο. Είμαι ο μινόταυρος. Και τώρα είμαι ο μινόταυρος που καβαλάει άλογο. Μουά, ένας καινούς χαρακτήρας. Τι θέλετε μεγάλε. Θες ξυλό, έλα ρε, θα σου δώσω ξυλό, έλα. Ου, damn. Oh. Αυτό ήταν brutal. Τι θέλετε, θες ξυλό, κανείς δεν θα βάζει με το μινόταυρο. Ακούσες, κανείς. Φαίνεται τόσο brutal όταν τους κόβεις σε κομματάκια έτσι. Yes, περιπολικά. Γουστάρω. Οπότε τώρα θα έχουμε αυτοκίνητο, κανονικό. Yeah! Vehicle. City car. Ωραία. Πάμε σε αυτό το city car. Για να δούμε. City car. Wow. Αυτό είναι το πιο αργό αυτοκίνητο που έχω οδηγήσει ποτέ μου. Ναι. Χαίστο. Οπ. Χα. Μου έζω ήχο μηνόταυρος. Ακούστε εδώ. Αυτό το παιχνίδι είναι τόσο απίστευτο από τόσο νωρίς. Τι είναι αυτός, ας χαβαλούσε το άλογο. Γίνα πίσω, εσύ. Κύριος. Cowboy. Ου, δείχνει μπάντα στο cowboy. Α, γεια σου μηνόταυρε. What's up bro. Ου. Α, μπορείς να σπάσεις πράγματα περνώντας από πάνω τους. Με το άλογο. Οκ. Καλό αυτό. Θέλω να δω στο character customization αν μπορώ έτσι από περιέργεια. Όχι, δεν θέλω αυτό το χαρακτήρα. Θέλω θέλω να δω αν μπορείς να βάλεις καπέλο στο μινόταυρο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορείς. Αλλά μπορώ να κάνω αυτό. Καλό. Οκ. Είμαι ο επιστήμονας με το πολύ τριχωτό στήθος. Είμαι γενικότερα ο πολύ τριχωτός επιστήμονας. Μπορώ να βάλω τίποτα άλλο.
Κάπας δεν έχω. Έχω όμως το ζυνάκι του καουμπόι. Και μπορώ να χρησιμοποιήσω και τριχωτά τα χέρια. Είμαι ο πιο τριχωτός άνθρωπος στον κόσμο των Lego. Yeah. Ω Θεέ μου, αυτό είναι γελίο. Θα ξαναγυρίσω στο Μινόταυρο. Έλα εδώ. Αυτούς θα τους βαράω, δεν ξέρω. Δεν τους χωνεύω. Δεν τους χωνεύω καθόλου. Και δεν έχουν και κανένα φράγκο να πάρω. Γιατί? Γιατί είναι τόσο κακοί. Ornamental Gardens. Χα, γιατί βρήκαμε καινούριο biome. Καλά αυτό. Και ένα μανιτάρι. Έλα το άλογο. Χρειάζομαι ένα γρήγορο μεταφορικό μέσο. Ουφ! Okay. Μόλις έφαγα σαβούρα από το βουνό. Εσάς έχω ξαναδεί. Α, ναι, είναι κάγκερ. Damn, girl. Αυτός ο Μινόταυρος θέλει πάρτι. Wow. Είναι όμορφο αυτό το μέρος. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν έχει τίποτα. Μπορώ να σπάσω στο βράχο. Ελπίζω να μπορώ. Όχι, δεν μπορώ να σπάσω στο βράχο. Και μην βαρέσεις το άλογο, σε παρακαλώ Μινόταυρε. Και άλλος Μινόταυρος, γιατί υπάρχουν τόσοι Μινόταυροι παντού. Και αυτός ήταν σκελτός. Σκελτός! What's up bro? Θες μάχη ρε, έλα, θα σου δώσω μάχη. Αν μάθω να βαράω βασικά. Σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, ξεκλειδώσαμε το σκελετό. Α, μου την πέσανε όλοι. Όχι, Μινόταυροι, βοήθεια. Έφυγα από εδώ. Γιόλο. Οι Μινόταυροι δεν βοηθάνε καθόλου. Και αυτό είναι σπηλιά. Δεν ξέρω ότι στο καινούργιο update έβαλαν σπηλιές. Χα, ενδιαφέρον. Γουστάρω. Στο πρώτο update του παιχνιδιού δεν είχαν σπηλιές. Και ήταν τόσο βαρετό, αλλά τώρα δείχνει τόσο όμορφο πραγματικά. Οκ, okay, ωραίες φαίνονται σπηλιές. Και... α, νομίζω ότι κόλλησε το άλογο. Ου, ναός. Οκ, okay, αυτό δείχνει ενδιαφέρον. Μπορώ να σκραφαλώσω από τη σκεπή. Ναι, αρρρρ και σε σένα φίλε μου. Α, με χαιρετάνε και οι άλλοι. Κρέμεται. Ωου. Ωραίο. Έλα. Γραπώ σου φίλε μου. Πώς γραπώθηκε πριν. Γιατί τώρα δεν μπορεί να γραπωθεί. Γραπώ σου από την καταραμένη τη σκεπή. Δεν μπορώ να πω. Πλάκα μου κάνεις. Οκ. Ου, έχεις σεντούκι εδώ πέρα. Δώσ' μου τα λεφτά. Πώς γίνεται να βάλεις από εδώ και να πήρα το άλλο σεντούκι. Οκ. Μάζεψα δύο σεντούκια με πολλά λεφτά. Σημαίνει ότι μπορώ να ξεκλειδώσω. Θέλω να ξεκλειδώσω πάρα πολύ το σκελετό. Δεν ξέρω γιατί. Και ένα μεγάλο σεντούκι. Είστε έτοιμοι? Έλα. Ναι, μπαίνω μέσα στο σεντούκι like a boss. Και βρήκα μια φωτογραφική μηχανή. Πλάκα μου κάνεις. Τόση ώρα προσπαθούσα να ανεβώ εδώ πάνω για μια φωτογραφική μηχανή. Τουλάχιστον μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Υποθέτω ότι μπορώ. Δεν μπορώ καν να τη χρησιμοποιήσω. Α, μπορώ να βαρέσω το σεντούκι με τη φωτογραφική μηχανή και να μου δώσει λεφτά. Και αυτό βγάζει νόημα. Φυσικά, γιατί όχι. Όλοι βαράνε σεντούκια με τη φωτογραφική μηχανή τους. Θέλω να δω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το κεφάλι του σκελετού εδώ πέρα. What? Okay. Θα κάνω τον πρώτο Μινόταυρο σκελετό. Σκελετόταυρο. Ίσως. Μπορεί. Και θέλω τα καφέ μανίκια. Και επίσης όχι μαλλιά. Ναι.
Έτσι. Ο πρώτος σκελετός μινόταυρος που δημιουργήθηκε. Για να δούμε, πού άλλου μπορώ να πάω. Αν μπορούμε να βρούμε τίποτα άλλο ενδιαφέρον. Ίσως κάποιο άλλο ναό. Ίσως να πάρω κάποιο όπλο. Και όχι κάμερα. Και αυτή είναι τύψαν σπηλαιών. Νεπ. Και βγούμε. Μάλιστα. Γιατί όχι. Μπορώ να κατεβώ εδώ κάτω. Και η μουσικούλα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν την ακούτε. Αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ το Hobbit. Λοιπόν. Κακός σκελετός. Όπα, βάλεις το μηνόταυρο. Sorry bro. Sorry. Όχι το άλογο μου. Εδώ. Σόφα. Μπράβο. Έλα εδώ. Εσύ φταίς για όλα. Αυτό είναι. Δύο hits. Δώσ' μου όλα τα λεφτά. Βασικά δεν ξέρω αν λέγονται λεφτά. Δεν θυμάμαι πως λέγονται. Ένας μηνόταυρος κάνει μπανάκι στην απόσταση. Οκ, ας μην τον ενοχλήσουμε καλύτερα. Και έχουμε άλλη μια σπηλιά εδώ κάτω. Αυτός είναι caveman, υποθέτω. Ναι, είναι caveman. Και αυτός είναι σκελετός. Δεν σχωνεύουμε στους σκελετούς. Δεν είναι μπρος. Έλα εδώ. Σόφα. Έλα, σταματάτε να με κυνηγάτε. Έχει πολλούς σκελετούς εδώ πέρα. Σόφα. Συχάματα. Άντε. Wow, είναι όμορφα εδώ κάτω. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα λαμπερά. Δεν μπορώ να τα σπάσω. Αυτό το ξέρω σίγουρα. Όχι άλλη σκελετή. Εδώ είναι η σπηλιά των μηνόταυρων. Από ό,τι φαίνεται. Γιατί υπάρχουν παντού μηνόταυροι. Όχι άλλη σκελετή. Φύγετε από εδώ πέρα, συχάματα. Λοιπόν, μήπως... Τώρα απλά πηγαίνω μήπως βγάζει πουθενά αυτή η σπηλιά. Πουθενά συγκεκριμένα που να χρειάζομαι. A few moments later. Και... δεν. Φυσικά. Και μέχρι στιγμής το λατρεύω αυτό το παιχνίδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι, απλά δείχνει τόσο όμορφο. Χρειαζόταν πραγματικά να φτιάξω ένα τέτοιο παιχνίδι Lego. Και προσωπικά εγώ δεν έχω ξαναπαίξει τέτοια παιχνίδια Lego. Games με Lego. Τέλος πάντων. Γιατί... απλά δεν ξέρω, δεν μου κινούσαν τόσο το ενδιαφέρον. Αλλά αυτό είναι απλά επικό παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί μου φαίνεται τόσο, αλλά είναι τόσο όμορφο. Α, επιστρέψαμε στο ναό. Όχι. Σαν να εξερευνήσω καινούργια μέρη. Αλόγο, φύγαμε. Λοιπόν. Μπορώ να δω μια cavewoman. Πολλούς μηνόταυρους και πολλούς βράχους. Γύρα πίσω cavewoman. Δεν γυρνάει πίσω. Και φτάσαμε σε καινούργια πεδιάδα. Φτάσαμε πάλι εκεί που ήμασταν στην αρχή. Come on. Μήπως μπορούμε να βρούμε τίποτα κάνα chest. Α, winter landscape, οκ. Βγήκαμε στην καινούργια πεδιάδα. Καλό αυτό. Είμαστε στο χειμώνα. Και αυτός είναι όχι ο άνθρωπος. Είναι ο Όλαφ. Ναι, γεια σου Όλαφ. Sorry Όλαφ. Είσαι πλούσιος. Δώσ' μου τα λεφτά σου Όλαφ. Υπάρχουν κι άλλοι χιονάνθρωποι. Ως να δώσω χιονάνθρωπο να αντιπιτίθετε. Όχι. Δεν θα με πιάσετε ποτέ ζωντανό. Ας ανέβουμε το βουνό. Σκελετός. Ψόφα. Μπράβο. Και δεν φαίνεται να έχει τίποτα εδώ πέρα τριγύρω. Οπότε υποθέτω θα αφήσω εδώ το επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε. Κάνω ένα... προσπαθώ να τελειώσω ένα βίντεο εδώ πέρα. Προσπαθώ όπως έλεγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε like αν θέλετε να δείτε περισσότερο LEGO Worlds. Εγώ θα ήθελα σίγουρα να συνεχίσω να παίζω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης κάντε subscribe αν θέλετε να δείτε ακόμη περισσότερα.
Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.